Γεια σου, γεια σου, γεια σου, όμορφε κόσμε, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πόσο περιμένετε το άποψινό το live. Ήρθε αυτή η ώρα, ήρθε αυτή η στιγμή και μακάρι να μπορούσαμε να τα αναλύσουμε όλα, 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 όλα. Θα αναλύσουμε τα βασικά, τα σημαντικά, τα ισχυρά και τα σωστά γιατί όταν θέλουμε να κάνουμε μια θεραπεία πρέπει να την κάνουμε με όλα τα σωστά βήματα. Καλησπέρα! Καλησπέρα Γιώτα, καλησπέρα Αλεξάνδρα, καλησπέρα Σοφάκη! Πώς είμαστε? Είμαστε στα ζεστά! Γεια σου λουλούδι μου και σένα! Γεια σου Ελίζα μου! Όσοι είστε εδώ καιρό, από την εποχή της Θεσσαλονίκης βεβαίως βεβαίως, από το 2023 του Δεκεμβρίου, βεβαίω, βεβαίω, ξέρετε πολύ καλά για ποιο πράγμα μιλάω. Τα είδατε στη Θεσσαλονίκη, τα είδατε στην Αθήνα, λίγο βέβαια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα παντού. Λοιπόν, ε, το μακιγιάζ το. αυτό εννοείται, μόνο κραγιόν άλλαξα, γιατί εντάξει, να σου πω κάτι, δεν πήγα και πουθενά. Και να φάω τώρα τη φασολάδα με το κόκκινο, κάπως μου καθόταν άσχημα, κατάλαβες. Λοιπόν, ε, να σας πω λίγο το story time. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Αρχικά θέλω να τηρηθεί ψυχραιμία. Έλα καλησπέρα BS Lab, αγαπημένο. Ε, νομίζω δύο μήνες μετά, ε, κάπου, κάπου τόσο, δύο μήνες μετά. Αλλά αν δεν γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές, ξέρετε τώρα και εσείς εδώ... Όπω έχουν μάθει όλοι πλέον, δεν μπορούμε να έρθουμε να δείξουμε, να παρουσιάσουμε απολύτως τίποτα. Όταν λοιπόν το BS Lab έκανε κάποια ταξίδια στο εξωτερικό για να βρει να φέρει αυτό που πάρα πολλοί κόσμος ζητούσε, μία θεραπευτική σειρά, μία σειρά πιο αντιγυραντική, πιο ε, θεραπευτική, τι θα σας πω πάλι, θα σας πω πάρα πολλά, αλλά αυτά που θα σας πω αφορούν όριμες επιδερμίδες. Αν δεν έχεις όριμη επιδερμίδα, σε τύπου 15, 16, 18, 20, 22 χρονών, σίγουρα αυτό το live δεν είναι για σας. Εντάξει, λοιπόν, ε, θέλω ψυχραιμία απόλυτη, καθώς ε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα δούμε προϊόντα, σειρά, που έχει στο σύνολο αυξητικούς παράγοντες και θα μάθουμε πόσους αυξητικούς παράγοντες έχει το κάθε προϊόν, θα μάθουμε με τι συνδυάζεται και με τι πρέπει να αποφεύγετε και επίσης θα μάθουμε και πώς θα τοποθετείτε το κάθε προϊόν. Εντάξει, εάν μα έχω κάνει 25, δεν έχει καμία δουλειά εδώ. Άντε μια συντηρησούλα να κάνει εσύ με το. Πώ το λένε αυτό, Με το αελιξίρ το σέρου. Εδώ μιλάμε για γυαλουφίλερ, Εδώ μιλάμε για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σε προϊόντα που θα δούμε πέντε διαφορετικούς αυξητικούς παράγοντες, μιλάμε για βιονανοτεχνολογίες, μιλάμε ότι ε, σε 30 μέρες θα μειωθούν ε, το βάθος των ρητίδων των ουλών των σημαδιών κατά 40%. Μιλάμε για θεραπευτική σειρά, μιλάμε για πάρα πολύ ισχυρή σειρά αρχικά, αλλά θα πρέπει να γίνει με τα σωστά τα βήματα. Εντάξει, λοιπόν, μιλάμε για επιδερμίδες οι οποίες έχουν υποστεί φωτογύρανση, αλλά μιλάμε και για επιδερμίδες οι οποίες δυστυχώς έχουν μελάσματα και παλεύουν με αυτά πάρα πολλά χρόνια. Καθώς οι αυξητικοί παράγοντες Κάποιοι που και εγώ μαζί με τον BS Lab τους έμαθα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί έναν ήξερα κι εγώ, όπως και εσύ, τον EGF, τον κλασικό, τον αγαπημένο, τον αυξητικό αυτό παράγοντα, ε, όμως ε, πού να σας λέω και τι θα σας πρωτοπού απόψε, πραγματικά δεν ξέρω. Ε, να έχετε δύναμη, να έχετε υπομονή, αν σας αφορά, αν έχετε ένα πάρα πολύ ταλαιπωρημένο δέρμα, αν υποφέρετε σε κάποια σημεία από πολύ 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 βαθιές επίμονες ρητίδες και πραγματικά έχετε κουραστεί πλέον να τις βλέπετε εκεί και θέλετε πραγματικά να τις εξαλείψετε, θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για αυτή την πανίσχυρη θεραπεία που βασίζεται σε πέντε αυξητικού παράγοντες διαφορετικούς που θα τους μάθουμε μαζί απόψε. Μακάρι Παναγίτσα μου να προλάβουμε να τα πούμε να τα πούμε όλα. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα πω ε, αυτό που λέω πάντα, με δύο-τρία λόγια. Εντάξει, γιατί νομίζω ότι το έχω ακούσει σε θεραπείες που γίνονται σε κέντρα αισθητικής. Τώρα δηλαδή στο σπίτι μόνες μας, σούπερ. Γιατί όντω, οι επιστήμονες, ε, κάποιοι στο εξωτερικό, γιατί εδώ στην Ελλάδα ε, θα αργήσουμε πολύ να το δούμε αυτό, πιστεύω. Ε, θέλω να σας πω ότι ακόμα κι αυτοί, όταν άρχισαν να μαθαίνονται και να κοινοποιούνται οι αυξητικοί παράγοντες, κάποιοι επιστήμονες σήκωσαν τα χέρια ψηλά και είπαν «Τι να σας πω, το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι θα αγαπηθεί όλο αυτό το σύμπλεγμα από τους αυξητικούς παράγοντες, από τους ανθρώπους, τις επιδερμίδες, τους πελάτες, τις πελάτησες, οι οποίοι τους αρέσει να κάνουν έγχυση κολαγόνου και ιαλουρονικού τοπικά σε σημεία». Είναι δηλαδή μια εναλλακτική σε όσους δεν θέλουν να κάνουν τη διαδικασία με τα ενέσημα. Εντάξει, λοιπόν, θα πω πάντα όμως ότι όταν έρχεται μια νέα σειρά στα χέρια μου, όταν οι φίλες του γιού μου μου κάνουν ένα σωρό κοπλιμέντα, οι γνωστοί μου με κοιτάνε παράξενα, χάρη σε σένα. Λίδια μου, αγαπημένη μου, χάρη σε εμά. όχι μόνο σε μένα. Ε, εγώ τα λέω, αλλά πρέπει και εσείς να τα κάνετε και να τα ακολουθείτε και να τα τηρείτε και ο καθένας από εσάς που είναι σε κάθε live, σε κάθε βίντεο που θα δει, σε κάθε συστατικό που θα ακούσει, να σημειώνει και να δει. Με ενδιαφέρει, είναι για τη δική μου περίπτωση, το χρειάζομαι, να την νι, να βλέπεις τι λέει, βάζω γυαλιά, το τετραδιάκι και αρχίζω να σημειώνω. Αυτό είναι λοιπόν το πιο συνετό και το πιο σωστό όταν θέλουμε... Τώρα δεν καταλαβαίνει. Θα μάθουμε. Ε, θα σου πω μόνο αυτό γιατί η χρησιμοποιεί κορεάτικα. Τουλάχιστον χρησιμοποιούσε τώρα τελευταία, δεν ξέρω τι κάνει. Έχω χάσει λίγο τα ίχνη σου. Ε, Όσοι χρησιμοποιούσαμε κορεάτικα και χρησιμοποιούμε κορεάτικα, θα σα πω ότι αυτά τα συγκεκριμένα, ε, τους συγκεκριμένου αυξητικού παράγοντες, ακούστε λίγο αυτό. Ε, ο PDA αυτοί που δίνουν τις εγκρίσεις και τις φραγίδες και τα όλα αυτά τέλο πάντων στα κράτη για τα καλλιτικά, για τα συστατικά και τα αυτά της Ιαπωνίας και της Κορέας, τους συγκεκριμένους τύπους αυξητικών παραγόντων που υπάρχουν σε αυτά τα προϊόντα, τους έβαλε ακριβώς στην ίδια κατάταξη που είναι τα πεπτίδια και η ρετινόλη. Ε, σε θέμα αντιγύρανσης, αντιοξυδοτικής δράσης, γέμις μαρετίδων και σοβαρή αποκατάστασης σε ουλές, σημάδια και παλαιότερη ακμή σε φωτογύρανση και σε μελάσματα. Αυτό θα πω και θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για αυτή την premium σειρά και ελπίζω το BS Lab σαν πρώτη επαφή τώρα επίσημα ε, τα προϊόντα B.O.S.T. που έφερα και επιτέλους μπορούμε να τα πούμε και να τα δείξουμε και να τα αναλύσουμε ό,τι έμεινε, γιατί θα υπάρχουν ήδη sold out να κάνει και ό,τι καλύτερο μπορεί, ε μπιεσιά ξέρεις τώρα εσύ Πέρσα μου γλυκιά ε? Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν ότι αφορά ε, δεν θέλω να πω κατεστραμμένες επιδερμίδες, θέλω να πω επιβαρημένες επιδερμίδες θέλω να πω επιδερμίδες οι οποίες ίσως κάνανε μια Υπερέκθεση στον ήλιο, χωρί να γνωρίζουν ότι πρέπει να φοράνε κατά κύριο λόγο αντιλιακή. Θέλω να μιλήσω για επιδερμίδες που αμελούσαν λίγο το skincare, το θεωρούσαν λίγο ότι δεν το χρειάζονται. Θέλω να μιλήσω για επιδερμίδες οι οποίε άργησαν ίσω, όπω τη φίλη μου, να μα βρουν και να μπουν σε αυτό τον όμορφο κόσμο του skin care αλλά και τόσο αποτελεσματικό ταυτόχρονα. Να πούμε λοιπόν, κωδικούλοι αγαπημένες σας παρακαλούμε εδώ οι πανδημίτσες, α, κανονίστε τα εσείς μεταξύ σας, εγώ τώρα θα αρχίσω να αναλύω, ε, απαγγέλο που λέμε αυτό. Ε, εννοείται αυτό λέει, αφού το είχαμε υποσχεθεί. Ε, περιμένουμε, <laughs> περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, ε, Τι ε. λοιπόν. Θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή θα δείτε και τα καθαριστικά και μιλήσαμε και λίγο για το τόνερ, είναι πολύ σημαντικό ε, γιατί μου λέτε όχι τώρα, άμα το δώσεις τώρα θα βγουν όλα sold out. Τι, 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 τι τώρα, 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 τώρα μη, με, μη με φουντώνεις πέρσα και εσύ σε παρακαλώ βοήθησέ με λίγο. Όχι, όχι, όχι όχι τώρα ο κωδικός, όχι τώρα. Λοιπόν, ε, πρέπει λοιπόν να πούμε επειδή έρχονται μηνύματα που λένε ε, πε μου ένα νωρό, πε μου μία κρέμα. Αντιμετωπίζω χρόνιο πρόβλημα με βαθιέ ρητίδε. Αντιμετωπίζω χρόνιο πρόβλημα με ρητίδε μαριονέτα. Έχω απελπιστεί με το σημείο του ντεκολτέ και του λαιμού. Θέλω κάτι συστηματικό. Και ξεκινάω λέγοντα. Ε, θέλετε να φτιάξετε καλά, Θιανούλα μου. Ναι, αλλά θα μείνει τίποτα. Βρε στα ματία μου. Δεν ξέρω, α κάνει πέρσα ό,τι θέλει, παιδιά. Εγώ δεν ανακατεύομαι με του κωδικού. Εγώ θα αναλύσω τα συστατικά. Εγώ θα μιλήσω για βιονανοτεχνολογίες και κάντε πραγματικά καλά. Εντάξει, λοιπόν, ε, πάντα λοιπόν και το πιο σημαντικό σε κάθε ρουτίνα, ειδικά όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι τόσο δραστικό και τόσο ισχυρό θα ξαναπώ, αυτή η σειρά, αυτά τα καθαριστικά, αυτή η τονοτική λοσιόν δεν απευθύνεται σε ανήλικα προς Θεού και δεν απευθύνεται σε επιδερμιδούλες που είναι φρέσκες, νεαρές κτλ. Απευθύνεται σε επιδερμίδες όριμες που έχουν υποστεί και κάποιες ίσως βλάβες, κυρίως λόγω ήλιου και υπερέκθεσης ε, μελάσματα πανάδες. Εντάξει, αν αγαπάς τα EGF, πού να δεις πώς θα αγαπήσεις και τα άλλα τα... δεν θα τα πω. Λοιπόν, γαλάκτομα και λοσιόν. Γαλάκτομα και λοσιόν, αλλά όχι το γαλάκτομα που ξέρεις και ξέρω το γαλάκτωμα που θα είσαι στο μπάνιο, θα τρίψεις το πρόσωπό σου και ρίχνοντας νερό θα νιώσεις ότι σε καθαρίζει ταυτόχρονα. Είναι ένα προϊόν λοιπόν δύο σε ένα. Περιέχει εκχυλίσματα από αλόι, περιέχει συστατικά για να μην διαταράσουν τον νετρολιπηδικό φραγμό και ταυτόχρονα την ώρα που θα σε καθαρίζει, θα σου απομακρύνει τους ρήπους, θα λιώνει το μακιγιά σου, θα σου κάνει σύσφυξη, θα έχει τη γλυκερίνη για να σου συγκρατεί την ενυδάτωση και την υγρασία, να μην νιώθουν οι ξηρέ ή αφιδοτωμένε ή ταλαιπωρημένε επιδερμίδε ότι του τραβάει το δέρμα. Και έχει και ένα εκχύλισμα από ένα λουλούδι που προσωπικά δεν το είχα ξαναδεί ποτέ, ούτε σε Korean brand, το οποίο είναι ένα πολυδραστικό συστατικό που ταυτόχρονα και καταπραίνει και ενυδατώνει και έχει τρομερή αντιοξυδοτική προστασία όταν αφορά ε, ιδιαίτερα καταστάσεις όχι απλά ε, φλεγμονές, ερυθρότητες, κοκκινίλες. Έχει θεραπευτική ικανότητα ιδιαίτερα σε μελανιές. Σε κάποια κράτη δηλαδή το συγκεκριμένο ε, εκχύλισμα από το λουλούδι το χρησιμοποιούν στην ιατρική όταν υπάρχουν μελανιές και θρομβώσεις στο σώμα. Εντάξει, οι συσκευασίες είναι υπερτεράστιες, νομίζω θα ευχαριστηθεί όλος ο κόσμος είναι διακοσάρια, είναι μεγάλη ποσότητα και θέλω αφού, την, αφού το έθιξε το θέμα και μου άρεσε πάρα πολύ να σου δείξω ότι έχουν και κλείδωμα ασφαλείας. Επουλωτική δράση πάρα πολύ σωστά αλλά ιδιαίτερα ξαναλέω θα εκτιμηθεί ε, από τις επιδερμίδες που τίνουν να κάνουν μελαχρώσεις, παναδούλες, να σπάνε αγγεία, να κάνουν ευριαγγείες. Γι' αυτό σας λέω ότι... Δεν μιλάμε για νεανική επιδερμίδα, μιλάμε για επιδερμίδες που έχουν ήδη, ήδη ξεκινήσει τα σημάδια γύρανσης, μιλάμε για επιδερμίδες οι οποίες θέλουν να εξαφανίσουν βαθιές ρητίδες, ουλές και σημάδια. Εντάξει, λοιπόν, ε, τώρα που είπε για τη συσκευασία θέλω να σου πω ότι και το γαλάκτομα και η έχει αυτό το πρωτοπόρο, δεν το έχω ξαναδεί, ε, καπάκι για να κλειδώνεται, τσουκ, και να ασφαλίζεται και να ξεκλειδώνεται για να μένουν τα ενεργά δραστικά συστατικά χωρίς να μπαίνει αέρας. Οπότε όταν θα, το, όταν θα σου έρθει μην κάνεις κανένα τέτοιο, ε, σαν εμένα και ψάχνεις από πού ανοίγει, είναι βιδωτό. Κοίτα, θα το βιδώνεις, θα βγαίνει, ας ρίξω και να δεις και τι ωραία που βγαίνει, όχι πολύ ποσότητα, σταγόνα σταγόνα και θα το βρείτε γιατί έχει πάρα πολύ πλούσια σύνθεση. Δες το λίγο, γι' αυτό σου λέω δεν είναι από τα γαλακτώματα που χρησιμοποιούσαμε παλιά που ήταν σαν νεράκι, είναι πιο συμπαγέ, όπως και η το νοτική λοσιόν, είναι το νοτική λοσιόν με αποτέλεσμα και σύσταση essence θα πω εγώ. Εντάξει, όποιος λοιπόν έχει υποφέρει στο παρελθόν από ε, καψίματα, από ουλές, από σημάδια, έχει υποστήφωτο γύρανση, υπάρχει μια διαρκής θαμπάδα και έχει φύγει η λάμψη, η ελαστικότητα και η νεανική όψη που θέλει να έχει το δέρμα του, σίγουρα αυτό το γαλάκτομα θα τον βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά αν θα το ξεπλύνει και με νεράκι. Εννοείται, γιατί είδα μια ερώτηση νομίζω, ε, αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και χωρίς νερό, η δική μου πρόταση είναι να χρησιμοποιηθεί και να αφαιρεθεί με νερό. Τώρα αν θέλεις να δοκιμάσεις και με βαμβακάκι, εγώ δεν το έχω δοκιμάσει με βαμβακάκι, μπορείς να το κάνεις και να μας πεις. Πώς μπορείς να το αγοράσεις. Ε, να περιμένεις λίγο, Ελενάκη μου, να πάρεις και μία εκτοσούλα, ένα κωδικό που έχουν ετοιμάσει σαν τιμή γνωριμίας, καθώς τα συστατικά είναι του πανακρίβου που έχουν μέσα. Γι' αυτό και οι τιμές ε, είναι, είναι premium προϊόντα και απευθύνονται σε όριμε επιδερμίδες. Αυτό. Εντάξει, σημείωσε πώ λέγεται παρόλα αυτά. Είναι της εταιρεία BOST, είναι το Gentle Cleanser είναι το Le Nettoyant de για Aging Skin. Εντάξει, το γράφει κιόλα, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας, απευθύνεται σε όριμες επιδερμίδες. Εντάξει, ε, Μαρία μου ναι, όταν δεν έχουμε αδιάβροχα προϊόντα και βαρύ μακιγιάς, μπορεί να αφαιρέσει και το μακιγιάς. Όταν έχουμε αδιάβροχα προϊόντα ή έχουμε βάλει πάρα πολλές στρώσεις, foundation, πούδρας και ξανά μανά, εκεί ίσως χρειαστεί να προηγηθεί ένα μπαλμ, ένα διφασικό με έλαιο, καταλαβές. Αλλά αντικαθιστούμε το καθαριστικό μας πάρα πολύ σωστά, το είπες, γιατί δυστυχώς οι επιδερμίδες που είναι στην εμινόπαυση, που είναι στην κλιμακτήριο, χρειάζονται και βελτίωση στα αιμοφόρα αγγεία τους, κάτι που θα τους προσφέρει και το καθαριστικό γαλάκτομα και το τόνερ. Θέλω να πω δύο λόγια και καλά. Ε, για το, και για την τονοτική λοσιόν πάλι γράφει ότι είναι για όριμες επιδερμίδες. Εντάξει, να σας πω ότι εδώ μέσα θα βρούμε αλόη, πανθενόλυνη, ασυναμίδη, ουρία, αλαντοίνη. Αλλά αυτό που είναι το μαγικό είναι ο συνδυασμός της γλυκίνης. Ο γλυκίνη, πού την έχουμε ξαναδεί, την έχουμε δει τη γλυκίνη στο μάγο μας. Για να θυμάστε κιόλα και τα συστατικά. Εντάξει. Όταν όμως η γλυκίνη συνδυαστεί σωστά με κάποια έτσι πονηρά συστατικά, ε, εκχυλίσματα από το ζαχαροκάλαμο ή φρουκτόζι, τότε έρχεται και γίνεται ένα πάντρεμα και δημιουργούν μαζί το λεγόμενο NMF complex. Ποιο είναι αυτό το NMF technology, το NMF complex, είναι αυτό που όταν θα έρθει σε επαφή με το δέρμα σου, σε καθαρή επιδερμίδα, θα έρθει και θα ενεργοποιήσει και θα αρχίσει να δημιουργεί και να διατηρεί στην επιφάνεια της επιδερμίδας σου τα λιπίδια, δηλαδή τα ceramides. Εντάξει, οπότε, ξηρές όλου του κόσμου, αβυδατωμένες όλου του κόσμου, ε, ταλαιπωρημένες όλου του κόσμου, ε, κλιμακτηριασμένε όλου του κόσμου. Είμαι πρώιμα σημάδια για εμινόπαυση. Με αυτήν εδώ θα έχουμε επούλωση, ανάπλαση, ουρία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό έτσι. Όταν θα νιώθεις ότι το δέρμα σου πάει να σου μπουκώσει, όταν θα νιώθεις ότι το δέρμα σου πρέπει να κάνει αναγέννηση, συνδυασμό ουρίας με νιασυναμίδη και είπαμε εκχύλισμα καλέντουλας, αλαντοίνη, γλυκίνη με φρουκτόζι, θα δούμε πραγματικά ένα τσικ παραπάνω και τα προϊόντα μας να δουλεύουν, αλλά και το δέρμα μας να λάμπει. Τη βάλαμε προχθές και μόλις την έβαλα μου είπατε δεν έχεις βάλει ωρό και το πρόσωπό σου έλαμψε κιόλα. Παίζει λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τι θα επιλέξω για καθαριστικά. Θα σας το λέω πάντα πριν ξεκινήσετε να επενδύσετε σε ένα σέρου, σε μία κρέμα, να είσαστε πρώτα σίγουροι και σίγουρες ότι έχετε τα κατάλληλα καθαριστικά. Και να σας το πούνε και εδώ και τα κορίτσια και τα, και τα γόρια πόσο σημαντικό είναι ο καθαρισμός και η ενυδάτωση. Είναι τα πιο βασικά βήματα για εσάς που έρχεστε τώρα εδώ στην παρέα ετούτη να μυηθείτε στο skin care. Εντάξει. Η ουρία χρησιμοποιείται για ενηδάτωση στο διαβητικό πόδι, είναι μπόμπα ενυδάτωση. Η ουρία είναι ένα κερατολιδικό παράγοντα που διασπά την πρωτεϊνική κερατίνη λοιπόν, στο εξωτερικό στρώμα του δέρματο, μειώνοντα τη συσσόρευση νεκρών κυτάρων. Αυτό σημαίνει. Ε, ότι το αγαπούν ιδιαίτερα οι επιδερμίδες που τίνουν να ξεφλουδίζουν, οι επιδερμίδες που τίνουν ε, να κοκκινίζουν αμέσως με το που θα τους φυσήξει ο κρύος αέρας ή η πολύ ζέστη, ή θα υπάρχουν αυτές οι αναταραχές, οι εσωτερικές, η έξαψη που λέμε, οπότε η ουρία για μένα είναι σίγουρα και το ξέρει και η πλατιμέρη που είναι γιατρός, ένα συστατικό που δεν αγαπάνε μόνο στο χώρο της ιατρικής, αγαπάμε και στο χώρο των καλλιντικών, δερμοκαλλιντικών μάλλον, και στο χώρο της κοσμετολογίας, γιατί έχει μόνο ωφέλη να δώσει. Και όταν λοιπόν θα κάνει η ουρία τη δουλίτσα της, έρχονται τα υπόλοιπα ενεργά, η μια η αλόη, η πανθενόλη, με τη γλυκίνη και τη φρουκτόζη και δημιουργούν νέα κεραμίδια, λιπίδια, οπότε ό,τι και αν έρθει μετά, ο υδρολυπηδικός μας φραγμός δεν θα επηρεαστεί. Είναι τόσο σημαντικός ο καθαρισμός και η τόνωση. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτά είναι τα προϊόντα. Είναι τεράστια η ποσότητα. Όταν λέμε τεράστια τεράστια. Γιατί. Θέλω να σας ανοίξω και την ε, λοσιόν. Γιατί ο σκοπός δεν είναι μόνο να τα λέω. Είναι και να τα βλέπετε. Να δείτε ότι δεν είναι σαν νερό είναι λίγο, πιο, είναι λίγο πιο thick, είναι λίγο πιο πυκνή η σύσταση του, εντάξει δεν είναι το νεράκι που θα τρέξει όπως σε άλλες λοσιόν και μόλις θα το περάσεις στο δέρμα σου θα δεις πραγματικά και θα νιώσεις ε, τη διαφορά, αμέσως έρχεται και γίνεται πιο μαλακό αρχικά και μέρα με τη μέρα θα καταλαβαίνεις και τη δράση των υπόλοιπων ε, δραστικών. Ε, είναι το βασικό βήμα για να μπορεί να δεχτεί το δέρμα όλα τα υπόλοιπα συστατικά. Η ανιδάτωση φυσικά είναι το α και το ω. Ακριβώς, ακριβώς θα συμφωνήσω και εγώ ε, όταν μιλάμε για καθαρισμό, όταν μιλάμε θέλω να ξεκινήσω skin care, πρέπει να ξεκινήσουμε με σωστό καθαρισμό. Εντάξει και τόνωση στην επιδερμίδα. Δεν θα πάω κατευθείαν στα πιο ισχυρά. Θα δράτω με τις των μηνυμάτων των σχολείων σας και θα πούμε ότι για να περάσω να κάνω τη θεραπεία είτε του οβάλ, γιατί έχει θεραπεία για λεμό οβάλ δεκολτέ, μη μου πάθετε κακό, εντάξει. Ε, ούτε στη θεραπεία με τους πέντε αυξητικούς παράγοντες θα πάω σε ένα προϊόν, ε, σε ένα σέρουμ που είναι ο πιο υπερσυμπυκνωμένος ορός που έχουμε, ξανα ξανασυναντ... έχουμε συναντήσει ποτέ ξανά, ε, ένα υπερσυμπυκνωμένο ορό ιαλουρονικού οξέως, κάποιες πονηρούλες το είχατε δει, σε κάποιο, σε κάποιο skincare routine και σας είπα μη με ρωτάτε δεν θέλω να πω τίποτα γιατί δεν ήθελα να το πάρετε χωρίς έκπτωση, κάποιες όμως το πήρατε και το κάνατε και unboxing στην ομάδα στο facebook, το είδα, δεν πειράζει καλά να είσαστε, να το χαρείτε καλά αποτελέσματα. Ελπίζω να αφήσατε απόθεμα μόνο. Μιλάω για τούτο εδώ το προϊόν, να σας το δείξω σωστά, περίμενε, σωστά είπαμε. Είναι τούτο εδώ, της B.O.S.T, BSLAB.GR, αγαπημένη Βάλια. Μιλάμε για το Elixir Serum, μιλάμε για το υπόλοιπο πιο υπερσυμπυκνωμένο υψηλής συγκεντρώσεως υαλουρονικό οξύ, υαλουρονικό νάτριο συγκεκριμένα, ε, το οποίο όμως όπως θα δούμε δεν έρχεται σε συσκευασία συνηθισμένη σερουμ. Αυτό λοιπόν γιατί. Γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες χρειάζονται μία έξτρα ενίσχυση. Ε, μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες να έχουν ε, αρχίσει να ξεφλουδίζουν. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιοχές που να έχουν ξεκινήσει να κάνουν φλεγμονές, να υπάρχουν κάποιες ζεταραχές. Εκεί θα γίνει τοποθέτηση τοπικά. Εντάξει, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε, κάτσε να σας το δείξω πώς χρησιμοποιείται. Έρχεται φυσικά κλεισμένο, έτσι το ανοίγουμε το ξεκλειδώνουμε, τοποθετώ τη βαλβίδα αυτήν, μέσα στη βαλβίδα τοποθετώ το σιρίγγιο και βγάζω, καλό θα είναι ένα ml τη φορά, όχι παραπάνω, εντάξει, λοιπόν ε, τι κάνει τώρα αυτός ο Ρος, αυτός ο Ρος σε περίπτωση που κάποια φίλη ή κάποιος φίλος βλέπει για πρώτη φορά ε, live μας, και έρχεται για πρώτη φορά να ενημερωθεί για skincare προϊόντα, θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα. Εντάξει, δηλαδή μη μου πας στους αυξητικούς παράγοντες, αν είσαι αφιδατωμένος, μη μου πας στους αυξητικούς παράγοντες, που είναι πάρα πολύ ισχυρή θεραπεία, αν δεν υπάρχει ενυδάτωση στην επιδερμίδα. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι αν δεν αυξήσουμε το υαλουρονικό της επιδερμίδας μας, και αυτό θα γίνει με σωστό καθαρισμό και ενυδάτωση, είναι κρίμα να περάσουμε στο επόμενο και πολύ ισχυρό βήμα. Είτε είναι κάποιο σέρου, είτε είναι κάποια κρέμα. Λοιπόν, ε, αυτό που θέλω να πω, ε, δεν θα δούμε μόνο βελτίωση ενυδάτωσης και υγρασίας, δεν θα δούμε μόνο σφριγιλότητα, δεν θα δούμε μόνο λάμψη. Όταν λοιπόν το ελμονικό έρχεται σε επαφή με την επιδερμίδα μας καθημερινά, και κρατάμε καλοταϊσμένη την επιδερμίδα αλλά και το χώριο, γιατί όταν μιλάμε για ελουρονικό νάτριο, μιλάμε ότι έχει την ικανότητα να εισχωρήσει στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας. Όταν μιλάμε για υπερσυμπυκνωμένο ελουρονικό, γι' αυτό και το βλέπεις πρώτη φορά αγαπημένοι μου με φυσίγγιο, ναι, άμα το λένε έτσι, γι' αυτό το βλέπεις και πρώτη φορά με αυτό λοιπόν εδώ το εργαλείο. Ε, θέλω να σας πω ότι αυτό που θα καταλάβετε και αυτό που θα αντιληφθείτε και αυτό που θα βλέπετε, χωρίς μία συναμίδη, το τονίζω, μόνο με την μία συναμίδη του τόνερ και το σέρουμ το έλξη, ότι θα βελτιώνονται πολύ αισθητά και ορατά, ακόμα και οι πόροι. Ακόμα δηλαδή και αν μια επιδερμίδα τώρα που μας βλέπει είναι στα 60 της, είναι στα 50 της, είναι στα δεν ξέρω εγώ πόσα, και έχει φτιάξει πάρα πολύ καλά ε, τη ρουτίνα της, αλλά συνεχίζει και βλέπει διευρυμένους πόρους και δεν έχει επενδύσει σε ένα καλό συμπυκνωμένο ιαλουρονικό να υπάρχει, θα δει λοιπόν ακόμα βελτίωση και στους πόρους. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε υγιές, ενυδατωμένη την επιδερμίδα μας και έτσι όλα θα εξομαλυνθούν. Αν μας βλέπουν επιδερμίδες οι οποίες δυστυχώς έρχονται καμιά φορά και μου, και μου ραγίζουν την καρδιά ή με ηχητικά ή τις εκθέσεις και μου λένε «Τι να μου κάνει εμένα τώρα, εμένα, δεν σώζεται το πρόσωπό μου γιατί, हμ, για σένα μιλάω, δεν είσαι μόνο εσύ, μακάρι να σου να μία». Ε, γιατί εγώ λέει δούλευα ξαπλώστρε, δούλευα στην παραλία, όλα τα χρόνια στα χωράφια και τώρα το πρόσωπό μου δεν σώζεται, ξέρω λέει έχω φωτογύρανση, έχω φωτοαλλεργία, έχω αυτό θέλω να με εμπιστευτείτε όπως κάνετε πάντα και σας ευχαριστώ και να ξεκινήσουμε με τη σωστή βάση η σωστή βάση λοιπόν για εσάς από όλη τη σειρά BOST που έχω στα χέρια μου. Εντάξει, δεν τα έχω όλα, γιατί κάποια είπαμε βγήκανε sold out με το που κυκλοφόρησαν. Ε, θέλω να σου πω ότι ξεκινάμε με το Face Serum το Elixir. Εντάξει, ξέρω ότι θα πάει το χεράκι σου να πατήσει το καλάθι στους αυξητικού παράγοντες. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί θα θέλεις να δεις και τις ρινοπαριακές να εξαφανίζονται και το μεσόφριο και το μέτωπο και στο λαιμό και παντού, παντού, παντού. Αλλά, Ξαναλέω, αν είμαστε αφιδοτωμένοι, αν είμαστε φωτογυρασμένοι ή αν υπάρχει φωτοαλλεργία, φωτοευαισθησία και γενικότερα τάση για τραχύτητα ξηρότητα, θα ξεκινήσουμε με σωστές βάσεις. Εντάξει, είναι ένα... Ε, για να το καταλάβει Σέβα μου και για να καταλάβουμε τη διαφορά, όταν λέμε υπερσυμπυκνωμένο ορό υαλουρονικού, είναι ένα συνδυασμό ε, πολύ υψηλή καθαρότητα αρχικά, ιαλουρονικού οξέως και είναι ένας συνδυασμός για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να πιάσουμε όλους τους τύπους επιδερμίδας και χαμηλού μοριακού βάρους αλλά και υψηλού μοριακού βάρους. Όπως ξέρουμε όλοι το ιαλουρονικό νάτριο έχει την ικανότητα να απορροφά περισσότερο από χίλιες φορές το βάρος του σε υγρασία, όπως ξέρουμε όλοι το υαλουρονικό νάτριο έχει την ικανότητα να εισχωρεί στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας και να ξεκινάει η δουλειά εκ των έσω. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε σε έναν απλό ορό υαλουρονικού. Σκέψου εδώ που έχουμε υπερσυμπυκνωμένο ορό που αν έχεις και άλλο υαλουρονικό και θέλεις αυτό να το κρατήσεις για συγκεκριμένη έγχυση, τοποθέτηση, να το πω πιο σωστά, στα σημεία που σε απασχολούν, Μπορεί να το κάνει και συνδυαστικά. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι θα πάρει αυτό και θα σταματήσει να χρησιμοποιεί. Μπορεί να έχει το Aqua Bomb από BS Lab. Ε, μπορεί να έχεις το Ιαλουρονικό από Καρίστια. Μπορεί να έχεις το Τη Σακάμνια. Ό,τι έχεις δεν το σταματάς, Το ενισχύει. Και εσύ που δεν βάζετε Ιαλουρονικό και πάτε και πέφτετε στα δραστικά, να ξέρετε θα δουλέψουν τα δραστικά, αλλά θα δουλέψουν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Σκεφτείτε λοιπόν ένα συνδυασμό υπερσυμπυκνωμένου ε, ιαλουρονικού οξέω με όλα τα δραστικά που ήδη έχετε στι ρουτίνε σα. Εντάξει, για να ξε... μπορείτε και τοπικά φυσικά, δηλαδή όποιος έχει κάποιο μέλασμα, όποιος έχει κάποια, ε, τι να σου πω τώρα, ξηρότητα, τραχύτητα, εννοείται ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει και τοπικά. Ε, γεια σου Γιώτα, Sherry Up. Μου λένε ότι το eyeliner δεν κουνήθηκε. Εσύ τι έχεις να πεις γι' αυτό. Πόσες φορές του το στο live. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά δεν πάει πουθενά. Υπάρχει άνθρωπος που δεν βάζει αλουρονικό. Ε, θέλεις να σου πω, Γιώτα μου, και πόσοι είναι και πόσα μηνύματα παίρνω καθημερινά από ανθρώπους που δεν βάζουν αλουρονικό και θέλουν να πάρουν δραστικά συστατικά και δεν έχουν καθαριστικά. Νομίζω δεν είναι τη παρούση τώρα. Θα τα πούμε σε κάποιο after, ίσω. Ε, οπότε, το ξέρω ότι θα τρελαθείτε. Το ξέρω ότι θα ενθουσιαστείτε και εγώ το ίδιο έπαθα. Μου έδειχναν τον κατάλογο, μου έστελναν τα αρχεία σε PDF, μου έλεγαν, μου, μου μιλούσαν για αυτή τη σειρά μήνες που την προετοίμαζαν στο, στο BS Lab να τη φέρουν, γιατί είναι πολύ μεγάλη κίνηση να φέρεις ένα τέτοιο brand θεραπευτικό δερμοκαλλιντικό και όταν μου στείλανε τη σειρά με τους πέντε αυξητικούς παράγοντες και την, ε, και την κρέμα θαύμα για οβάλ περίγραμμα λαιμό είπα συγγνώμη είστε σίγουροι για αυτό που θα συμβεί στην Ελλάδα ε, αλλά εγώ οφείλω πριν πάω στα βαριά να σας προτείνω τη σωστή σειρά αλλιώς δεν θα μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ ήσυχη. Εντάξει αυτό, οπότε ό,τι σας δείχνω θα ανεβαίνει και στα story, δεν θέλω να μου αγχωθείτε. και τώρα ο Θεούλης, ε, το κάρμα, το σύμπαν να βάλει το χέρι του, ε, θα πιάσω δύο προϊόντα τα οποία ξέρω ότι θα βγουν και sold out, το ξέρω, ε, το BS Lab δεν ξέρω αν το ξέρει και εσείς το ξέρετε, μην κρυβόμαστε. Ε, απλά παρακαλώ να φροντίζετε να έχουμε μία ενυδατωμένη καθαρή επιδερμίδα. Ε, εντάξει, ε, αυτό. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω πώς να αρχίσω. Να πιω λίγο χαμομήλι; Πώς θα σας τα πω εγώ αυτά. Υγεία. Μέχρι τώρα λοιπόν, έχουμε αναλύσει... Ε, αυξητικούς παράγοντες... να βοηθήσω εγώ τώρα για το sold out... θέλεις τώρα να δώσεις τον κωδικό... Ε? δώσ' τον ε, πέρσα μου... δώσ' τον ε, γράφ' τον... Ε, πες και, τα, και για πόσο θα κρατήσει... να το καρφιτσώσω και το σχόλιο σου... γιατί τώρα... είναι αυτό που σας είπα... θυμάσαι τι σας είπα στη συνάντηση... Ε? με αυτά και με το οβάλ θα γίνει χαμός... Και ποιο εξαντλήθηκε πρώτα, η νύχτα, η νυχτός, έτσι. Να τα λέμε και αυτά τώρα εδώ στο μεταξύ μας, δεν χρειάζεται να τελειώσει το live και να μιλήσουμε μετά πριβε. Λοιπόν, θα το πεις ή θα ξεκινήσω, γιατί άμα ξεκινήσω ξέρεις δεν σταματάω εγώ, το έχω αυτό. Θα σας πω λοιπόν ότι σε αυτά τα μαύρα κουτιά κρύβεται ό,τι πιο καινοτόμο, ό,τι πιο εξελιγμένο, ό,τι πιο πρωτοποριακό και το κάθε ένα από αυτά, και όχι μόνο θα πω εγώ, έχει από πέντε, το πιστεύω που το λέω γιατί μέχρι χθες, που λέω λόγος για σένα μέχρι χθες, ξέραμε έναν αυξητικό παράγοντα. Έχω τη χαρά τη, και την τιμή να σας ανακοινώσω ότι σε αυτά εδώ τα μαύρα κουτιά έχουμε πέντε διαφορετικούς τύπους αυξητικών παραγόντων. Μέσα σε 30 μέρες, μέσα, δεν το έχω ξαναπει ποτέ αυτό, μέσα σε 30 μέρες, ε, συμφωνώ, μέσα σε 30 μέρες, με καθημερινή χρήση έστω μία φορά την ημέρα, αν δεν είναι πολύ βαθιές οι ρητίδες, οι ουλές και τα σημάδια, θα έχουμε γέμισμα, αύξηση επιδερμίδας, κατά 40%. Αυτό. Ο κωδικός μας είναι ένα 15 για μείον 15% σε όλα τα νέα προϊόντα για 48 ώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πιες λάπτο το καρβιτσόν αμέσως. Παναγιά μου, τι έχει να γίνει. Λοιπόν... Ε, θα, ξεκινήσω, θα, ξεκινήσω, με το σέρουμ, αλλά θέλω να κρατήσεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι ό,τι έχει το σέρουμ, αλλιώς επεξεργασμένα, τα έχει και η κρέμα συν κάτι άλλο. Εντάξει, που δεν θα το αποκαλύψω ακόμα. Ξεκινάω λοιπόν με το σέρουμ. Αυτό λοιπόν το μαύρο κουτί, το μαύρο θαύμα όπως το λέω εγώ, που όπως βλέπεις το χρησιμοποιώ ανελπώς. Λοιπόν, δεν θέλω σε καμία περίπτωση... Ναι, τώρα μέτρα την αντίστροφη μέτρηση, το countdown. Ε, σε καμία περίπτωση να το τοποθετήσετε σε όλο το πρόσωπο. Ξεκινάμε με το σωστό τρόπο χρήσης και τοποθέτησης. Αυτό το προϊόν θα τοποθετείτε μετά από ενυδάτωση, είτε έχει σιαλουρονικό, είτε έχει το έλιξη της ίδιας σειράς. Δεν θα μου το βάλεις κατευθείαν. Εντάξει, κατευθείαν πάνω στην επιδερμίδα σου την καθαρή, θέλω να έχει ε, υπάρξει και λίγο ενυδάτωση πριν. Εντάξει, λοιπόν, ε, δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι για αυτά που θα πω. Ξεκινάω, ξεκινάω. Τοπικά τώρα μόνο και δεν καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Ε, σε λαιμού, σε μαριονέτα, σε ρινοπαριακές, σε μεσόφριο, σε μάτι, ε, θα γελάς και θα ψάχνεις Μέχρι χθε να δεις πού ήταν εδώ η συγχορδία των 11, των 12, των 7, θα βλέπεις καθημερινά να μειώνονται. Γι' αυτό έπρεπε να περάσουν τουλάχιστον δύο μήνες, ε, ένα μήνας σίγουρα ε, και κάτι, για να έρθω να σας μιλήσω. Εντάξει, δεν μου αρέσει να έρχεται προϊόν ε, στα χέρια μου και να έρχομαι να σας λέω την άλλη μέρα, «Α, πάρα πολύ ωραίο!» Τι πάρα πολύ ωραίο, αφού χτες το πήρα. Λοιπόν, ε, κρατήστε και σημειώστε, ξαναλέω, σε 30 μέρες χρήσης θα δούμε γέμισμα ε, σε οποιαδήποτε λεπτή γραμμή, βαθιά ρητίδα, ουλή, σημάδια κλπ. Ξεκινάω λέγοντας ότι εδώ μέσα τα βασικά συστατικά είναι αυτά που αγαπάμε και ξέρουμε όλοι. Η αλουρονικό νάτριο, γλυκερίνη, νοιασυναμίδι, ουρία. Αυτή η εταιρεία η Bioeste δεν καταπολεμά μόνο ε, αντιγυραντικούς παράγοντες, θέλει πραγματικά να επουλώσει, θέλει πραγματικά να συνδυάσει την αναζωγόνηση, τη θρέψη μαζί με την αντιγύρανση. Εντάξει, λοιπόν, ε, έχουμε, ένα, έχουμε ένα νάτριο που συναντάμε σπάνια σε πολύ premium προϊόντα, έχουμε ένα νάτριο εδώ το PCA το οποίο βρίσκεται ήδη στο δέρμα μας, και παίζει πάρα πολύ καταλητικό και τονωτικό ρόλο όσον αφορά στη διατήρηση ενυδάτωσης προσελκύοντας, τραβώντας κοντά του την οποιαδήποτε υγρασία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μαζί με το ιαλουρονικό νάτριο βρίσκουμε και αυτό το συστατικό. Στη συνέχεια έχουμε λεκυθίνη. Η λεκυθίνη που είπαμε και προηγουμένως, το λέμε σχεδόν κάθε μέρα, τη λεκυθίνη τη μάθαμε από το Korean Beauty σαν συστατικό. Την έχουν και κάποιε ελληνικέ εταιρείε και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι full αντιοξυδωτικό, βοηθάει πάρα πολύ ιδιαίτερα με και έχει την ικανότητα να δημιουργηθεί έτσι, σαν ένα διάφανο πέπλο, μια μεμβράνη για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία βρεθεί από εξωτερικό παράγοντα ή από ε, ρήπου κτλ. Πάμε τώρα! Είσαστε εδώ μαζί μου! Πριν ξεκινήσω να μιλάω για τους αυξητικούς παράγοντες, θέλω να σας μιλήσω για ένα συστατικό το οποίο συναντάμε πρώτη φορά και εδώ θέλω λίγο την προσοχή μας γιατί ανάμεσά μας έχουμε επιδερμιδούλες δυστυχώς που πέρασαν ε, μία καρκινογένεση στο δέρμα τους ε, λόγω, του, λόγω του ήλιου. Θέλω να σου πω ότι έχει ένα σούπερ συστατικό που θα προστατέψει από την φωτοκαρκινογένεση και έχει και φωτοπροστατευτικές ιδιότητες ό,τι έχει να κάνει με τον ήλιο. Δηλαδή εμείς με τις φωτοαλλεργίες, εμείς με την ευαισθησία, εμείς που κοκκινίζουμε και έχουμε ερυθρότητα με το παραμικρό, έχουμε πλέον ένα σύμμαχο να μην έχουμε τον ίδιο φόβο ότι θα χτύπα ξύλο, θα συμβεί κάτι κακό. Όποιος έχει νοσήσει από καρκίνο του δέρματος, με αυτό το προϊόν θα έχει ένα τσικ παραπάνω να επανδρώσει την επιδερμίδα του και να τη θωρακίσει με αυτό το καταπληκτικό και πάρα πολύ ακριβό φυσικά συστατικό. Εντάξει, είναι μια ελπίδα χαράς, είναι μια, ένα συνέστημα ότι το δέρμα σου θα αποκτήσει πιο υγιές επιδερμικό φραγμό και θα, μεγαλύ, θα μεγαλώσει η ανθεκτικότητά του. Εντάξει, πολύ σημαντικό αυτό. Αντιλιακή προστασία δεν έχει, είναι ορό. Την αντιλιακή προστασία την αφήνω πάνω σου και πάνω μου. Έτσι, γιατί είναι το τελευταίο πράγμα, έτσι κι αλλιώ, που θα χρησιμοποιήσουμε και θα τοποθετήσουμε στην κάθε ρουτίνα. Ξεκινάω. Ξεκινάω με κάτι που ξέρουμε εδώ. Ξεκινάω με τον EGF. Η EGF όμως είναι μια πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί και διαφορετικοί τύποι. Εντάξει, το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη μορφή EGF που περιέχει αυτό το μαύρο κουτί ε, έρχεται και δημιουργείται από 53 διαφορετικά αμινοξέα. Συμπεριλαμβανομένου δηλαδή, ε, πιάνουμε εκτός από το γέμισμα ρητίδων, εκτός από το boost κολαγόνου ελαστίνης εκτός από το ότι θα πηγαίνει στα σημεία που έχουμε τραυματιστεί που είχαμε κάποιο, παιδιά δεν το βρίσκω αλήθεια, σας είχα μιλήσει παλαιότερα για ένα σημάδι από, από γυαλί που μου είχε κόψει το δέρμα, αλήθεια δεν το βρίσκω από τον καιρό που κάνω αυτή τη θεραπεία. Εδώ. Ήτανε πολύ πιο βαθύ, είχα βάλει και δύο ράματα. Έρχεται λοιπόν ο EGF ο συγκεκριμένο τύπο και τι κάνει. Όπω έχει εσύ, πού, να σου το κάνω. Πε ότι εδώ είχα, είχα ουλή, είχα σημάδι, είχα ράμα. Πηγαίνει λοιπόν γύρω, 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 γύρω από εκεί που έχει την ουλή, από εκεί που έχει τη βαθιά ρητίδα, από εκεί που έχει το σημάδι από παλαιότερη ακμή. Και έρχεται και κρίνει σε αυτό το σημείο τα αμινοξέα, τα εμπλουτίζει δηλαδή στην επιδερμίδα και μέρα με τη μέρα, μέρα με τη μέρα, μέρα με τη μέρα, διωγγώνεται η επιδερμίδα εκεί και έρχεται σε σημείο και κάνει πλήρη ανάπλαση, επούλωση και γέμισμα. Αυτόν τον τύπο, τον έναν τύπο αυξητικό παράγοντα βρίσκουμε. Και στον ορό και στην κρέμα. Η καρδιά μου χτυπάει τόσο δυνατά, δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το κρατήσαμε αυτό, το καταλάβαμε. Έρχεται λοιπόν και κρίνη αναζωογονητικό παράγοντα προώθησης για να κάνει ανάπλαση και γέμισμα οπουδήποτε έχουμε. Ραματάκια, μπράβο, χειρουργεί όπως λέει και το κορίτσι μου βαθιά έντονη σκαμένη ε, επιδερμίδα είτε από ακμή είτε από μία ρητίδα που είναι εκεί και περιμένει και επιμένει χρόνια και δεν μπορείς να βρεις γιατριά. Μιλάμε ξαναλέω προσοχή για θεραπεία, δεν θέλω πολλή ποσότητα, θέλω να τοποθετείτε το προϊόν τοπικά και μόνο με το... πώς το είπαμε... με το... πώς το είπαμε... Με το εργαλείο τούτο τέλος πάντων, Εντάξει, αν κάνει αυτό στην ουλή σε ρητίδες φαντάζομαι. Ξέρεις, ε, τώρα μου, έτσι κι αλλιώς δεν περιμένεις σε μένα να σου το πω, ότι πλέον οι πολύ βαθιές ρητίδες αντιμετωπίζονται και αυτές σαν ουλές. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να συμβεί. Εντάξει, ε, και το παράδειγμα είναι κάπου εδώ. Εσείς που είσαστε πολλά χρόνια εδώ και έχουμε κάνει και after και ξέρετε και κάποιες οικογενειακέ, οικογενειακές τραυματικές τέλο ε, ιστορίες τέλος πάντων, ε, ξέρετε ότι εδώ είχα σημάδι. Πλέον α, φαίνεται πάρα πολύ αχνά, γι' αυτό σας λέω τοπική χρήση. Εντάξει και όχι full ε, και πολύ ποσότητα. Στη συνέχεια... Ε, θέλω, θέλω τους, ε, τον πώς τον λένε, ναι με είναι της BOST EGF Serum. Αυτό εδώ είναι, το μαύρο κουτί. Εντάξει, είναι, είναι έτσι μέσα για να σε βοηθήσω. EGF Serum. Θα το βάλω μετά και στα story. Θα μου πει μέχρι να το βάλει εσύ θα υπάρχει. Θα σου πω δεν έχει άδικο. Και εγώ, το, και εγώ αυτό φοβάμαι. Πάμε λοιπόν τώρα. Ε, θέλω και τη βοήθεια τη ενδοκρινολόγου μας εδώ να μιλήσουμε λίγο για το ολιγοπεπτίδιο 2. Ένα ολιγοπεπτίδιο που ονομάζεται Ινσουλινοειδής ins, Αυξητικός Παράγοντας. Παρακαλώ, μόλις το είδα αυτό, Πιάβασα εγώ πεπτίδιο και είπα, α εντάξει, θα κάνει ανόρθωση. Θα κάνει αποτέλεσμα απότοξ. Θα είναι και αυτό κάποιο νευροπεπτίδιο. Ινσουλινοειδής αυξητικός παράγοντας ένα παρακαλώ. Ε, είδες, 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 είδες η γιατρός. Λοιπόν, ε, ένας παράγοντας που έρχεται από 70 διαφορετικά αμινοξέα, εκ των οποίων μέσα βρίσκουμε λυσίνη, θρεωνίνη και σερίνη. Πραγματικά, εξωπραγματικά συστατικά. Γι' αυτό και έχουν αυτή την τιμή. Παιδιά είναι πάρα πάρα πολύ ε, ακριβά το κιλό το κάθε πεπτίδιο και, το, και ο κάθε αυξητικός παράγοντας. Θέλω να σας θυμίσω και τον ίδιο τον Αλέξη που το είχε πει τότε που φέρνανε ε, και ετοιμάζανε το νέο σέρουμ, έτσι. Ε, αυτό λοιπόν τι είναι, αυτό είναι ένα υπερενισχυμένο συστατικό που ενισχύει τη βιοσύνθεση του ιαλουρονικού οξέους της επιδερμίδας όμως, εντάξει, όχι του ορού που θα βάλεις εσύ πιο πριν, εντάξει, το καταλάβαμε, γι' αυτό σας λέω ότι είναι το πιο, το πιο σημαντικό πριν μου πάρει του αυξητικού παράγοντε, σε παρακαλώ να έχει ενυδατωμένη επιδερμίδα. Είναι κρίμα να τα βάλει και το δέρμα σου να μην είναι σωστά προετοιμασμένο. Εντάξει, και αν δεν έχει ένα ιαλουρονικό, πάρε του Dr. Clinic το Aqua Bomb. Πάρα πολύ αξιόλογο είναι και πάρα πολύ οικονομικό. Τα έχει και μείον 20%. Τι να κάνω τώρα, έχω φουντώσει. Εντάξει. Με αυτό ελέγχουμε όταν θέλουμε να δούμε την αυξητική ορμόνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μου. Ευχαριστώ. Ε, αυτός, λοιπόν, αυτό το λιγοπεπτίδιο, αυτές οι μορφές αμινοξέων θα συνδυαστούν λοιπόν άψογα με το ιαλουρονικό οξύ της ίδιας της επιδερμίδας μας και θα μειώσει γεμίζοντας ρητίδες, γεμίζοντας σουλές, αφανίζοντας όμως, και αυτό κρατήστε, σημάδια και κοιλίδες γύρατος. Το έχουμε, το καταλάβαμε, ναι. Για τέτοια βιονανοτεχνολογία μιλάμε στα συστατικά, οκ. Okay. Ε, Μάρο μου, για αρχή πιστεύω θα είσαι τέλεια, θέλω όμως να είσαι και πολύ καλά ενυδατωμένη και να καθαρίσει καλά το προσωπάκι σου. Εντάξει, λοιπόν... Ε, δεν, θέλω να πω, δεν θέλω να πω πάρα πολλά, θέλω να σου πω ότι μόνο του, μόνο του, η αλήθεια είναι λίπος δεν περίμενα να ακούσω IGF-1 σε συστατικά, γιατί το περίμενα εγώ ότι θα κάτσω και θα διαβάσω και θα ανοίξω βιβλιογραφίες και θα βρω επιστήμονες να δίνουν συνεντεύξεις, γι' αυτό σας έλεγα στην αρχή ότι είναι ένα περίπλοκο live, γιατί ε, στην Κορέα και στην Ιαπωνία πάρα πολύ πρόσφατα, έβαλαν σε αυτή την κατάταξη αυτούς τους αυξητικούς παράγοντες δίπλα στα πεπτίδια χαλκού ας πούμε που ξέρετε πόσο ισχυρά είναι και στη ρετινόλη. Ξέρετε τι επίτευγμα είναι αυτό για τους επιστήμονες που ανακάλυψαν ότι τα ίδια αυτά συστατικά που χρησιμοποιούνται στην ιατρική χρησιμεύουν στην κοσμετολογία σε δερμοκαλλητικά και κάνουν τόσο καλό σε τέτοιες επιδερμίδες. Δηλαδή Πραγματικά χαίρομαι, χαίρομαι πάρα πολύ για τον BS Lab που έφερε και ανακάλυψε αυτή τη σειρά, η οποία σειρά έχει και άλλα προϊόντα, ε, δεν θα τα πω ακόμα γιατί δεν ξέρω αν θα τα φέρουνε, βάλτε και εσείς στο χεράκι σας να τα φέρουνε γιατί έχει και άλλες σειρές, δεν λέω κάτι άλλο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον FGF που είναι ο κύριος αυξητικός παράγοντας, ο FGF μαζί με τον EGF και τον IGF μας κάνουν μέχρι τώρα τρεις αυξητικούς παράγοντες. Ποιες είναι τώρα οι διαφορές όλων. Για τον EGF μιλήσαμε, για το IGF μιλήσαμε. Ο FGF, αυτός, αυτό το συστατικό είναι ένα βασικός αυξητικός παράγοντας, αλλά όχι απευθείας της επιδερμίδας, των ινοβλαστών των κυτάρων. Εντάξει, αυτός δηλαδή έρχεται και δίνει εντολή στους συνοβλάστες διαιρώντας και κατόπιν πολλαπλασιάζοντας τα κύτταρα. Με αποτέλεσμα εσύ όσο το χρησιμοποιείς, να νιώθεις μία πάρα πολύ έντονη, σφρυγιλή, ελαστική, γεμάτη επιδερμίδα. Ε, αυτό ε, πραγματικά είναι από τα καλύτερα συστατικά για μένα σε όποιον του λείπει ε, η σφριγιλή επιδερμίδα σε όποιον του λείπει να κοπανάει έτσι εδώ τα μαγουλάκια του και να μην κουνιούνται αυτά και να κάθονται στη θέση τους, να έρθει να γίνει δηλαδή αυτό που λέμε τσίτα μπόμπα τέντα και με αυτό και με το οβάλ μόνο χωρίς και την κρέμα με τους αυξητικούς παράγοντες νομίζω ότι μία συνομήλικη μου με μία καλοδιατηρημένη επιδερμίδα θα είναι ok. Εντάξει, αλλά εσείς αποφασίζετε το τι θα πάρετε και το τι θα, θα συνδυάσετε στις ρουτίνες σας. Αγαπημένη μου, δεν ήθελα να πω εσένα, είπα εμένα, αλλά εσύ το πιασες, γιατί είσαι φίλη μου. Λοιπόν, ε, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε ε, ότι θα... Θα μιλήσουμε, δεν το πιστεύω αυτό που λέω, για έναν αυξητικό παράγοντα καινούριο ο οποίος αυξητικός παράγοντας έχει, κρατηθείτε λίγο, 155 αμινοξέα για να δημιουργηθεί και να είναι όσο πιο κοντά στο ανθρώπινο γονίδιο γίνεται. Είναι ένα ανασυνδυασμένο λοιπόν ανθρώπινο πεπτίδιο μιας μονής αλυσίδας που προάγεται και παράγεται με μια ειδική ζύμωση. Ε, «Καλησπέρα σας, δεν ξέρω ποια έχει μπει μέσα στην αναπανδή, αλλά δεν έχουμε τελειώσει εδώ». Λοιπόν, μειώνει, ε, έχει πάρα πολλές ικανότητες αυτό, όταν έρχεται και μετατρέπεται ακριβώς ε, στην, ε, στην ανθρώπινη μορφή του, δηλαδή έρχεται και γίνεται ένα με την επιδερμίδα μας όταν έρχεται σε επαφή, κατευθείαν έρχεται σε ισχυρή αντιοξυδοτική δράση κατά τον ελεύθερο οριζόν. Δηλαδή δεν σε ξαναακουμπάει τίποτα, δεν σε ξανααγχώνει τίποτα, ούτε το οξυδοτικό στρες, ούτε η ρήπη, ούτε η αλλαγή τη θερμοκρασίας, ούτε η ζέστη, ούτε το κρύο, ούτε τίποτα. Εντάξει, θα δούμε την άμυνα του δέρματός του μας ε, να μεγαλώνει και θα δούμε οι πολύ λεπτές επιδερμίδες που έρχεστε και μου λέτε... Τι να βάλω μωρέ Άννα μου, εγώ έχω πάρα πολύ λεπτό δέρμα, υπάρχει κάτι για να παχύνει το δέρμα μου. Και εγώ σου λέω, μακάρι να σου έβρισκα τη λύση, μακάρι να σου έβρισκα τα συστατικά ή το συστατικό που το κάνει αυτό, για να έχεις, ε, να πυκνώσεις και να δεις το δέρμα σου όχι απλά σφριγγυλό» Αλλά και πιο γερό. Είδε που λέμε καμιά φορά εδώ στα live, εγώ το βάζω λέει και δεν καταλαβαίνω τίποτα και γελάτε και πειράζετε η μία την άλλη και λέτε Α, εσύ είσαι χοντρόπετσι. Εγώ που το καταλαβαίνω, έχω πάρα πολύ λεπτό δέρμα, γράφει η μία φίλη. Λοιπόν, εσείς με το λεπτό, εύθραυστο, ευαίσθητο δέρμα, που τρέμετε στην ιδέα να γελάσετε γιατί με το που γελάτε και κάνετε αυτή την έκφραση δεν επανέρχεται ποτέ στο φυσιολογικό η επιδερμίδα, αλλά έχει μείνει χαραγμένη η έκφραση του γέλιου σαν μια λεπτή γραμμή που αν δεν την κουράρουμε και δεν την ταΐσουμε εκείνη την ώρα και για τις συνεχόμενες μέρες δυστυχώς θα έρθει και θα γίνει βαθιά ρητίδα στην πορεία, ε, νομίζω ότι με αυτή τη σειρά ε, στο BS Lab θα τους ανάψετε ε, λαμπάδα. Δεν θέλω να πω πολλά ακόμα, ε, αν και έχει πάρα πολλά συστατικά ακόμα, αλλά δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι γι' αυτό. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και τα αγαπημένα μου πολυπεπτίδια, ε, ένα συγκεκριμένο τύπος πολυπεπτιδίων που ενισχύει την παραγωγή πρωτεΐνης ενός ενζύμου που επιταχύνει όχι απλά τα κύτταρα, τα επιταχύνει σαν να τα κινεί, σαν να τα σπρώχνει για να παράξει κολαγόνο και ελαστίνη και να δουλέψουν στο μέγιστο. Είναι τα αγαπημένα μου πολυ, πολυολιγοπεπτήδια 9. CH, Παύλα, πολυολιγοπεπτίδια 9. Ε, πάρα πολύ premium, πάρα πολύ κοστοβόρα, αλλά πάρα πολύ ικανά. Ε, έρχονται και αυξάνουν λοιπόν και την πυκνότητα του αγκιακού τυχώματος, βελτιώνοντας και τη μικροκυκλοφορία. Αυτό το πολυολιγοπεπτίδιο, το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ακριβό, αλλά σε επιδερμίδες οι οποίες είναι λεπτές ή στις επιδερμίδες οι οποίες είναι πάρα πολύ ευαίσθητες και αμέσως μπορεί να βγάλουν ευριαγία, να σπάσει κάποιο αγκίο, ακόμα και αν τις δει ο ήλιος για λίγη ώρα, θα, θα δούνε αγκιάκια στη μητούλα τους ή στο δέρμα τους. Αυτό το πολυολιγοπεπτίδιο πραγματικά κάνει τη διαφορά και θα ευεργετηθούν και οι αγαπημένες μου οι φωτοευαίσθητες επιδερμίδες. Εντάξει, βοηθά λοιπόν στην παροχή και κατανομή των θρεπτικών συστατικών κινώντας τα κύτταρα και αυξάνοντας και δίνοντας όγκο, ε, στο ατριχοειδή αγκία, μέσα μέσω του αγκιακού τυχώματο εντάξει, ελπίζω να τα λέω. Απλά παναγία μου, ε, ταυτόχρονα, λοιπόν, όπω είπα, έχει μια συναμίδη και ουρία. Οπότε, έχουμε σίγουρο αποτέλεσμα ότι θα έχουμε και μεγαλύτερο boost σε όλα αυτά τα ενεργά. Τι, τι να μας ενημερώσει, σε ό,τι έχει μείνει, Τι εννοεί, Μπιεσλάμ, Τι λέει η κοπέλα, Εγώ δεν έχω τελειώσει το live ακόμα. Τι, ό,τι έχει μείνει. Αχ, δεν είμαι καλά. Επίσης, Λή, να σας ενημερώσω, πριν βγείτε, και αυτές που έχετε μείνει, Μόνο μου θα μείνω στο τέλος, δεν πειράζει αγαπημένη μου, θα είσαι εσύ εδώ, ε, ότι για ακόμη 48 ώρες θα ισχύει και το μείον 20% σε όλα μας τα προϊόντα. Ποια προϊόντα? Σε ό,τι έχει μείνει. Α, εκεί κολλάει σε ό,τι έχει μείνει. Αφού το αντιλιακό πήγα να βάλω link και για το βίντεο στο YouTube. Και για, το, και για το story και δεν το είχατε. Πάει και το αντιλιακό πάλι. Μάλιστα. Ε, παίζει λέει το τελευταίο δίλεπτο να καταλαβαίνω μόνη μου. Δηλαδή λες ότι λέω δύσκολες λέξεις. Εντάξει. εντάξει. Ε, πρέπει όμως να τα αναλύσουμε. Ε, να, να, σου πω ότι, να σου πω ότι το είπες και εσύ. Ότι αυτά τα συστατικά δεν τα έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Εντάξει. Ε, και ξαναλέω ότι πάρα πολύ πρόσφατα. Στην Κορέα και στην Ιαπωνία σφραγίστηκαν και περάστηκαν στην ίδια κατάταξη σαν δύναμη με τη ρετινόλη μου που αγαπώ ε, και τα πεπτίδια χαλκού. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό. Έχει και άλλα συστατικά, δεν θα τα πω. Εντάξει, αφού λέει, αφού λέει και η Bloody Mary έτσι, όχι δεν θα τα πω. Λοιπόν, θα πάω στην κρέμα της σειρά πριν πάω για την κρέμα το Oval, θα προλάβω, θα προλάβω, Λοιπόν, η κρέμα της σειρά η οποία έχει <coughs> Πέρσα, έχει και νύχτα. Είχε, έχει. Βασικά έχει, αλλά είχε. Έχει τελειώσει. Χωρί κωδικό. Χωρί να το δείξω. Χωρί να την έχω. Α ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί δεν πρόλαβα ποτέ να την πάρω στα χέρια μου. Με το που μπήκε στο site, εξαφανίστηκε. Λε και είχε πέσει σήμα από κάπου. Λοιπόν, αυτή εδώ η, η κρέμα των αυξητικών παραγόντων, περιέχει ακριβώς τα ίδια βιοτεχνολογικά συστατικά, τα πέντε διαφορετικά είδη αυξητικών παραγόντων. Εντάξει, έχει μία υφή, ε, θα σας θυμίσει τις παλιές καλές εποχές, τις παλιές καλές εποχές, ε, από θέμα και αρώματος, έτσι είναι αυτό το έλεγαν, το ακριβό, το καλλιτικό και από θέμα υφής. Εγώ ταξίδεψα σε εποχές επιλεκτικής, σας το λέω πραγματικά, δείτε εδώ την υφή της. Και το πόσο smooth κάνει την επιδερμίδα, ε, μόνο, αν το, μόνο αν το χρησιμοποιήσετε θα το καταλάβετε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε τα πολυπεπτίδια, τα ολικοπεπτίδια του ορού, τους πέντε αυξητικούς παράγοντες. Και έχουμε Πώς να το πω τώρα εγώ αυτό, χωρίς να λιποθυμίσουνε. Έχουμε και την παλμητική ρετινόλη. Θυμάστε τι είναι η παλμητική ρετινόλη. Θυμάστε που την έχουμε ξαναδεί, αυτή τη συγκεκριμένη μορφή βιταμίνης α, που φοριέται όμως και πρωί. Ε? Θυμάστε ποια σειρά από την BS Lab ήταν αυτή που έγινε ο χαμός με τον ελίχρυσο, και τη βιταμίνη Α, αλλά που φοριέται και πρωί για να βοηθήσω. Έχουμε λοιπόν, μαζί με τους πέντε διαφορετικούς τύπους αυξητικών παραγόντων, μαζί με ένα τριπεπτίδιο συνθετικό, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνία. τεχνίας, ένα πεπτίδιο το οποίο έρχεται και προάγει λυσίνη, προλύνει, και γενικότερα αναζωογονεί και βελτιώνει στο μέγιστο κολαγόνο ελαστίνη. Από τον ελίχρυσο πάρα πολύ σωστά έχουμε και την παλμητική σμορφής ρετινόλη, τη βιταμίνη Α. Δεν θέλω πανικό. Χρησιμοποιείτε και πρωί και βράδυ. Μάλιστα είπαμε για την παλμητική ρετινόλη, την ίδια μορφής βιταμίνη Α που βρίσκουμε και στον ελίχρυσο. Εντάξει, τι σημαίνει αυτό για κάποιον τώρα εδώ που ακούει και μαθαίνει αυτή τη μορφή βιταμίνης α για πρώτη φορά. Λοιπόν, έχουμε πει ότι η ρετινόλη για να λειτουργήσει στην επιδερμίδα πρέπει να περάσει από κάποια στάδια. Έτσι, η ρετινόλη μέχρι να μεταμορφωθεί και να γίνει ρετινοϊκό οξύ και να αρχίσει η ανάπλαση και η αναζωογόνηση και η εξάλληψη λίδων σε μαύρα στίγματα, να επουλώσει ουλές και τα λοιπά, ε, χρειάζονται δύο σκαλοπατάκια. Εντάξει, έχουμε πει ότι η ρετιναλδεΐδη θέλει ένα σκαλοπάτι και κατευθείαν μετατρέπεται σε ρετινοϊκό οξύ, γι' αυτό και η ρετιναλδεΐδη, όπως και η ρετινόλη, χρησιμοποιείται μόνο το βράδυ. Η παλμητική ρετινόλη, σε αντίθεση με τη ρετινόλη και τη ρετιναλδεΐδη μας, θέλει τρία σκαλοπάτια για να φτάσει σιγά σιγά ε, να έρθει σε επαφή με την επιδερμίδα μας και να αρχίσει σιγά σιγά ξαναλέω να μετατρέπεται σε ρετινοϊκό οξύ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι η πιο ασφαλής βιταμίνη Α για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το πρωί. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι πάντα φορά μαντιλιακό όπου θα κάνει αναγέννηση στα κύτταρα και θα βοηθήσει και θα ενισχύσει στο μέγιστο τους αυξητικούς παράγοντες και τα πολυπεπτίδια που υπάρχουν μέσα σε αυτή. Όχι, η παλμητική ρετινόλη δε δεν χρειάζεται πρωτόκολλο, όπως και η σειρά του Ελίχρισου ε, χρησιμοποιείται πρωί βράδυ κατευθείαν, έτσι και η κρέμα με, τα, με τους αυξητικούς παράγοντες. Εγώ, για το μόνο που πρέπει να σας ενημερώσω, ε, για το μόνο που πρέπει να σας ειδοποιήσω, είναι ότι οι αυξητικοί παράγοντες λειτουργούν με όλα τα ενεργά συστατικά. Ωραία. Πλην, πλην, κρατήστε λίγο σημειώσεις για αυτό. Ξέραμε μέχρι πρότινος ότι ο, EG, ο, EGF, FGF που είχαμε, έχω μπερδέψει τώρα και τους αυξητικούς παράγοντες, εκείνη η κορεάτικη αμπουλίτσα που μπορεί να συνδυαστεί, ε, αν με ε, συνδυαζόταν με όλα. Σωστά. Τώρα, όποιος θα πάρει την σειρά με τους αυξητικούς παράγοντες, τα μαύρα κουτιά θα θυμάστε, το EGF Serum και την EGF κρέμα, γιατί για αυτά μιλάμε τώρα, ε, δεν θα συνδυαστούν, μπράβο τώρα, ακριβώς, δεν θα συνδυαστούν σε καμία περίπτωση με γλυκολικό, μανδελικό, σαλκυλικό οξύ. Το σημειώσατε, αυτά. Ε, δυστυχώς θα τους σταματήσουν τη δράση στο να αρχίσουν να διεγείρουν την έκρηση ε, από τα αμυνοξέα να δημιουργούνται και να ενεργοποιούν τα κύτταρα να, και τους συνοβλάστες να παράξουν και να αρχίσουν να φουσκώνουν να γεμίζουν εκεί που θέλουμε να επουλώσουμε ή να γεμίσουμε βαθιές ρητίδες οπότε όταν χρησιμοποιώ τα μαύρα κουτιά, τα EGF Serum και την κρέμα, μένω μακριά από μανδελικό, από γλυκολικό και από σαλκυλικό. Επίσης, όταν χρησιμοποιώ αυτή τη σειρά, δεν κλειδώνω με βαριά λάδια του εμπορίου. Μπορώ να κλειδώσω μόνο με έλαια που επιτρέπονται και για το πρόσωπο. Εντάξει, πολύ σημαντικό αυτό δεν θέλουμε κάποιο έλαιο που δεν έχει υποστεί τη σωστή επεξεργασία να έρθει να φράξει την επιδερμίδα, να φράξει τους σπόρους και πάλι να εμποδίσει τη δύναμη των αυξητικών παραγόντων να κάνουν τη δράση τους. Τα καταλάβατε ή να τα ξαναπώ. Αγχώνομαι γιατί εντάξει κάποια συστατικά τα ακούτε και εσείς για πρώτη φορά. Θέλω να γίνουν απόλυτα κατανοητά για να γίνει και η σωστή τοποθέτηση στη ρουτίνα σας, έτσι. Να τα ξαναπώ, ή τα καταλάβατε με τι δεν πρέπει να συνδυαστούν. Θα ξεχάσετε οξέα και θα ξεχάσετε ε, και έλαια τα οποία δεν είναι σωστά επεξεργασμένα για το πρόσωπο. Εντάξει δεν μου γράφετε όμω και εγώ ανησυχώ ή έχουν κολλήσει τα σχόλια. Αν έχουν κολλήσει τα σχόλια τώρα, ζήτω που καίκαμε Για να δούμε. Ε, golden Elixir δηλαδή είναι ok. Όχι. Γιατί εμεί το βάζουμε στο πρόσωπο αναμειγνύοντά το με την κατσικούλα. Οι μελέτε και οι έρευνε και το γράφουν και πάνω για αν υπάρξει έλεγχο είναι για μαλάκια και για σώμα. Εντάξει, εμείς επειδή ξέρουμε ότι είναι από φυσικά προϊόντα και εκχυλίσματα ε, και το βάζουμε με την κατσικούλα η οποία δεν έχει αυξητικούς παράγοντες οπότε δεν υπάρχει εκεί εμπλοκή, ε, με αυτά δεν θα το βάλουμε. Εντάξει, συνεχίζουμε να το χρησιμοποιούμε καθημερινά σε άλλη ρουτίνα, ναι. Λοιπόν, εντάξει, τα καταλάβατε, μπράβο. Χαίρομαι πάρα 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 πολύ. Τα λαδάκια από BS Lab, όσα είναι για το πρόσωπο δεν το συζητάω, εννοείται ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε άφοβα. Ωραία. Ε, ποια, ποια δεν συνδυάζουμε. Πάμε. Σαλκυλικό, γλυκολικό, μανδελικό. Εντάξει. Ε, όχι, 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 Μακριά από οτιδήποτε περιέχει καθαρό βιολογικό ελαιόλαδο, ε, βαριά ελέα που δεν είναι επεξεργασμένα σωστά. Skin Gloss λάδι επίσης οκ. Okay. Φυσικά αυτό, αυτό συνδυαστικά ε, δεν σου λέω τίποτα. Τι να σου πω, το κατάλαβες. Το έχω δυο μήνες, τόσο έχει μείνει ε, και είναι σοκ. Το πήρα Αθήνα, το πήρα Θεσσαλονίκη, καταπληκτικό το λάδι από Skin gloss, ε, και για να συνδυαστεί και γενικά. Πολύ καλό. Πολύ καλή επιλογή. Πολύ ωραία πρόταση. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Οβάλ. Είμαστε έτοιμοι. Με τι δεν συνδυάζονται. Με γλυκολικό, μανδελικό και σαλκυλικό. Και αποφεύγουμε τα βαριά λάδια που δεν είναι σωστά επεξεργασμένα για το πρόσωπο. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, πάμε, πάμε στην ΟΒΑΛ, δεν θα προλάβουμε. Θέλω να σα... τα, για τα άλλα δεν θα προλάβω, για την άκουα, για το yellow filler και τα υπόλοιπα θα κάνουμε κι άλλο live. BS Lab εντάξει, αλλά πάλι θα κάνεις ό,τι μπορείς. Γιατί και αυτά γνωριμίας θα είναι. Ναι. Λοιπόν, τι λέει. Θα μπω μετά να τα δω. Καλά είπα θα σοκ με τα προϊόντα τους. Νινά. Και άμα σου στείλω σε PDF <χω> τα προϊόντα όλα που παράγουν, εκεί να δεις. Τώρα είναι τα πιο τσίτα μπόμπα εδώ. Έχουν και άλλα που είναι ξεκάθαρα θεραπευτικά. Εντάξει. Λοιπόν άλλο live. Εντάξει θα το κάνουμε. Έπεσε η τάση. Πέφτει η τάση. Τι έχουμε. Αχ ούτε το ίντερνετ δεν άντεξε. Ούτε η με αυτά που λέω. Συγγνώμη. Τι έχουμε. Τι γίνεται. Στέφανε, αγάπη, έχασα το φως, έχασα το φως μου. Λες να ανατιναχτώ για ακόμα μία φορά. Άλλη μία φορά έχει συμβεί αυτό με την Άννα από σκάνταλ. Ε, παιδιά, το έχω βγάλει από την πρίζα και αυτό αναβοσβήνει. Αγάπη, θα γίνει έκρηξη. Έγινε. Παιδιά τι έγινε, φτου 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 στα όριστα άγρια βουνά, Παναγία μου γλυκιά, αγάπη είναι. έχω βγάλει το ring light από την πρίζα και αυτό αναμποσβήνει. Τι έγινε τώρα ε, έκανα live, η τάση στο υπόλοιπο σπίτι, δεν υπερθερμάνθηκε θα πάρει φωτιά, ναι, αφού ανάβει, ανάβει μέσα σπιθούλες και πόσο το είχαμε πληρώσει αυτό, υπερθερμάνθηκε. Παιδιά, ανάβει πιθούλε το τέτοιο. Δεν σας λέω τώρα εδώ αυτά. Ε, τι θα γίνει όμως, έχω, έχω, έχω άλλη μια κρέμα. Δεν δε θα προλάβω, δεν θα μου αποθηκευτεί το live. <laughs> τι έχουμε πάθει. Ah. Να φέρεις όμως και τέτοιο αυτό, δεν το ξαναβάζω στην πρίζα. Ε, το ring light συνεχίζει και να βοσβήνει. Τι ζούμε, τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτά τα live μαζί. Ε? Τι άλλο θα ζήσουμε. Πες σε παρακαλώ. Υπεθερμάνθηκε. Υπεθερμάνθηκε, αγάπη μου. Ναι, στα όριστα άγρια βουνά. Κάνω εγώ τα. Τα δικά μου. Πού πας, παιδί μου, πού το παίρνει το κινητό. Άξι, Α, δεν καλά. Πού το πάει άστα, το κινητό. Τι με δείχνει εκεί τον καθρέφτη. Σε έκανα και γέλασε. Εγώ ξέρω τι λέω και κάποιε εδώ ξέρετε τι λέω. Πού είναι εκείνο εκεί. Ποιο εκείνο εκεί. Εκείνο. Αγάπη μου, κάνεις πλάκα ότι θα το ξαναβάλεις το ίδιο στην πρίζα, ε. <advances> Τώρα που γέμισα τις ρητιντούλες μου, εγώ δεν φεύγω από ΕΠΑΕ. Σου αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα, ε. Ε, ναι, να πω όμως για καμιά ιστορία τρομακτική, όχι να μιλήσουμε για το, για το ΒΑΛ. Ε, εντάξει. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αχ. καλέ. Εντάξει. Καλέ, τι έκανε. Α, τόσο φως έχω εγώ. Εντάξει. Μάλιστα, πάρα πολύ καλά. Α, ή σε είδα και άναψα ή αγχώθηκα. Ή άναψα με τους αυξητικούς παράγοντες. Δεν ξέρω. Κάτι, όχι άλλο φω. Όχι όχι όχι, 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 Πώς όχι, όχι. Δεν, δεν, είμαι, δεν είμαι, δεν είμαι, είμαι νεγάκι. Ε, αυτό, Ευχαριστώ. Λέξει. αυτό είμαι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φουρναράκι μου. Φωνεράκι μου, άμα ακούσει κάνα μπαμ, κατέβα, ε. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ελπίζω να πήγε προ νερού σου. Ελπίζω να έκανε ένα τσιγάρο. Ελπίζω να ήπει λίγο νερό. Όλα αυτά μαζί θα τα ζούμε πάντα, να ξέρει. Εγώ δεν σταματάω τα live για να βλέπετε ότι συμβαίνουν. Και ότι υπάρχουν. Ταν, 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 Aliens. Τι κρατώ. Τι κρατώ, Τι κρατώ, Τι κρατάω, Κρέμα λεμού, κρέμα λεμού, κρέμα για το βαλ, σύσφυξη, ανόρθωση, Έχουν πέσει τα πάντα όλα, Έχουν σακουλιάσει, Δεν μπορώ άλλο να πιάνω εδώ, Μου, μου λες το, το λυρί, ρηρί, Πώς το λένε, Το, το αυτό εδώ το, το προγουλάκι, Λοιπόν. Συνιστό ψυχραιμία, η λύση είναι μία. Εντάξει, το βάλ σου σε δύο εβδομάδες, σε δύο εβδομάδες θα έχει βελτιωθεί κατά 40%. Εντάξει, όχι αυτό δεν είναι μαύρο κουτί. Αυτό είναι μαύρη σφαίρα σε λευκό κουτί για να μην τα, για να μην τα μπερδέψουμε. Ούτε το φως δεν άντεξε τις εκπλήξεις και τις συγκινήσεις σήμερα. ψυχολόγη της καρδιάς μου πόσο με βρίσκει σύμφωνη. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ό,τι πιο προηγμένης βιονανοτεχνολογίας για άτονο δέρμα, για εσένα που θέλεις το αποτέλεσμα lifting, για εσένα που έχεις ταλαιπωρηθεί όσο δεν πάει στο να ανορθώσεις τα πιο δύσκολα σημεία του προσώπου, ας μιλήσουμε τώρα σοβαρά, που είναι το βάλμας, η περίμετρος δηλαδή του κεφαλιού μας, αυτό το σημείο εδώ, ο λαιμό, το μέτωπο και τα ζυγοματικά μας. Δεν θα συζητήσω τη δράση της, ε, μου λέτε... Πώ φαίνεται που αδυνάτησε, πώ φαίνεται που αδυνάτησε, πώ φαίνεται που αδυνάτησε. Τα κιλά είναι τίποτα. Το θέμα είναι ότι παρόλο τα κιλά που φεύγουν, που αποτοξινώνεται η επιδερμίδα, ε, βλέπω ότι δεν έχουμε την πτώση, δεν έχουμε τη χαλάρωση, δεν έχουμε την κούραση, δεν έχουμε την ατονία που φέρνει η γρήγορη απώλεια βάρους. Εντάξει, ειδικά την τελευταία εβδομάδα που ξέρετε όλοι, να μην ξανααναφερθώ, τι έχει συμβεί. Εντάξει, ε, αυτό που είναι πάρα πολύ αξιοσημείωτο πριν μιλήσουμε για τα ενεργά συστατικά, που έχετε καταλάβει ότι είναι τα πεπτίδια, τα τριπεπτίδια, η ουρία. Η ουρία όμως, αλλά όχι μόνη τη. εδώ υπάρχει ένα μείγμα, μία βιονανοτεχνολογία ε, συστατικών, που έχουν επαντρέψει την ουρία με ένα τριπεπτίδιο που βοηθά και βελτιώνει την ένωση και την περιεκτικότητα του ιαλουρονικού οξέως ακόμα και σε αυτά τα δύσκολα σημεία που ο νόμος, ο νόμος της βαρύτητας δεν τα αφήνει να λειτουργούν σωστά. Ε, αυτό, το, αυτό το τριπεπτίδιο σε συνδυασμό με την ουρία έχει μια πολύ δύσκολη ονομασία, δεν θα στην προφέρω. Θα σου πω όμως ότι κατά το 80% ε, μαζί με τα τριπεπτίδια φυσικά και τα υπόλοιπα ενεργά συστατικά θα είναι αυτό που θα σμιλεύσει, θα ανορθώσει και θα σου δώσει αυτό που ζητάς σε αυτά τα δύσκολα σημεία. Εντάξει, λοιπόν, εστιάζω και επισημένο, τα τρία διαφορετικά είδη, τους τρεις διαφορετικούς τύπους ε, Ceramides που θα δούμε μέσα σε αυτό το προϊόν. Θα δούμε τα αγαπημένα και πάρα πολύ ευρέως γνωστά τα Ceramides τύπου NP, τα πιο διαδεδομένα, τα Ceramides αυτά που κρατάνε τα υδρολιπίδια στην επιφάνεια της επιδερμίδας και έχουμε αυτό το μαλακό δέρμα για αρχή, αυτό το ωραίο το φίνο τον τελικά το που θέλεις να χαϊδεύεις το πρόσωπό σου, έχουμε τα σεραμίδια, τα EDP και τα σεραμάι, τα AP. Αυτά που δρασ... συνολικά, συνοδευτικά ας πούμε μεταξύ του. συγκεντρωτικά, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη, θα έρθουν και δεν θα αφήσουν την ενυδάτωση και την υγρασία να χαθεί λεπτό και στιγμή από το δέρμα μας. Ε, αυτά τα σημεία δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ εύκολα να συγκρατούν την υγρασία, να συγκρατούν την ενυδάτωση, οπότε είναι πάρα πολύ έξυπνο αν με ρωτάς, το ότι συμπεριέλαβαν μαζί με πάρα πολύ ενεργά συστατικά ε, τριπεπτιδίων και διπεπτιδίων ε, τους τρεις τύπους αυτού, το, αυτών των σεραμάιτ. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έβαλαν ε, και το εκχύλισμα Ginseng, το οποίο εκχύλισμα Ginseng το ξέρουμε ε, και το χρησιμοποιούμε ε, κατά κόρον εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις ρουτίνες μας, γιατί το βρίσκουμε και το συναντάμε παντού. Έχει ισχυρή αντιφλεγμονότη δράση, βοηθάει και βελτιώνει πάρα πολύ και την κυκλοφορία του αίματος και συνοδευτικά και συνολικά μαζί με τα υπόλοιπα ενεργά μας συστατικά, θα δούμε τρομερή βελτίωση στη σφυγγυλότητα, στην ελαστικότητα και στην ανόρθωση που σας απασχολεί και θέλατε κάτι τόσο καιρό να βρούμε που να κάνει όμως δουλειά από τις πρώτες χρήσεις. Ξαναλέω, θα χρειαστεί από εσάς να έχουμε πολύ καθαρή και σωστά ενδατομένη επιδερμίδα και σε δεύτερο χρόνο να πάμε και να χτυπήσουμε με κάτι τόσο ισχυρό όπως είναι τα σέρουμ που δείξαμε και οι κρέμε που δείξαμε. Εντάξει, έχουν γίνει όλα κατανοητά. Να πούμε ότι και για το εκχείρισμα Jingseng ε, στην εκπνοή του 2023 οι φίλοι μας ε, εκεί στην Κορέα το κατάτασαν. Το, κα, το, το έβαλαν στην κατάταξη και αυτό ως ένα από τα πιο ισχυρά αντιγυραντικά συστατικά που η δράση του ε, φαίνεται στις πρώτες 12 με 48 ώρες και μιλάω για το Achilles Majinxen. Ε? Λοιπόν, αυτά. Ε, δεν θα σας κουράσω άλλο. Κατέ, πώς, το κατέτας, το κατέτασαν, κατέταξαν. Ναι, μωρέ, το το, το, αυτό, το κατέταξαν. Εντάξει, όπως το λες εσύ. Ε, μεγάλη, λοιπόν, προσοχή, Μεγάλη, μεγάλη σημασία να δώσετε σε αυτό το live. είμαι σίγουρη ότι θα το δείτε και θα το ξαναδείτε και θα το ξαναδείτε και θα κρατήσετε σημειώσει. Ε, δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ σημαντική η έννοια του να κατανοούμε τα συστατικά, να κατανοούμε με τι ταιριάζει, με τι δεν ταιριάζει το κάθε προϊόν. Ε, στην κρέμα με το οβάλ, στην κρέμα με το οβάλ δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Η κρέμα με το οβάλ μπορεί να συνδυα... για το οβάλ μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα ενεργά. Η κρέμα για το οβάλ μπορεί να συνδυαστεί και με οξέα και με ρετινόλη και με οποιοδήποτε άλλο ενεργό χρησιμοποιείται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εννοείται και πρωί και βράδυ. Δεν έχει, όχι, 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 όχι. Δεν έχει τα ίδια παγορευτικά. Η κρέμα του οβάλ δεν έχει αυξητικούς παράγοντες έχει εμβαθύνει και δώσει πόνο που λέμε στα πεπτίδια ανόρθωσης, σύσφυξης και λίανσης. Δεν έχει δώσει έμφαση στους αυξητικού παράγοντες. Οι αυξητικοί παράγοντες, για να μην μπερδευτείτε, είναι στα μαύρα κουτιά. Εντάξει, στο νορό και στην κρέμα την 24 ώρη ή πρωινή, όπως θέλει τη χρησιμοποιεί ο καθένας. Ε, η κρέμα του ΟΒΑΛ βασίζεται σε δύο πάρα πολύ ισχυρών εξελιγμένων πεπτιδίων. Εντάξει, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άφοβα με ό,τι ενεργό. Άννα μου, είσαι κυκλοπαίδια πηγή γνώσεων. Τι να κάνω αγαπημένη μου, ε, λαμβάνω πολύ σοβαρά αυτά που ζητάτε, ε, τα μεταφέρω και όπου μπορώ και βρίσκω ε, πόρτες ανοιχτές και θέλουν και οι άνθρωποι εκείνοι να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο. Δεν χρειάζεται να πούμε για τη σειρά τη πότε από Dr. Clinic. Δεν χρειάζεται να πούμε για τη σειρά με τα πρεβιωτικά από Dr. Clinic. Δεν χρειάζεται να πούμε για τη βιταμίνη C. Δεν χρειάζεται να πούμε για το serum, το anti -darkle. Εκείνο εκεί το μαγικό στο καφέ φιαλίδιο το μικρό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το τεράστιο άλμα ε, και μεγάλο βήμα που έκανε το BS Lab βρίσκοντας και ανακαλύπτοντας και φέρνοντας στην Ελλάδα, γιατί θέλω να σας πω ότι για να έρθουν στην Ελλάδα δεν ήρθαν σε μια μέρα, δεν ήρθαν σε έναν μήνα. Οι άνθρωποι αυτό το περίμεναν και το προσπαθούσαν επί μήνες, γιατί οι Ιταλοί μπορεί να είναι κοντά μας, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να τους σε προσεγγίσεις, θέλουν να ξέρεις. Να ξέρουν σε τι κοινό απευθύνονται και θέλουν να, επικ... να, πώς λέγεται, να ενημερωθεί σωστά το κοινό τους ε, για την χρήση των προϊόντων τους, γιατί έχουν θεραπευτική δράση. Εντάξει, αυτό ήθελα να σας πω. Ε, ναι, η Ανού θα λέει για πάντα. Θα λέει για πάντα. Α, λοιπόν... Ένα βήμα για την BS Lab, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα του skin care. Εγώ σας είπα ότι. Αυτό. Βλάτι uh, Μέρι, Εγώ σας είπα ότι από την αρχή, ότι αυτά που θα πούμε απόψε, καλά που περίμενα πώς και πόσο σας θα τα πω, αλλά δεν χρειάζεται να λέμε συνέχεια τι, τι συνέβη. Ε, με εσά ξεχνιέμαι. Δίνετε μου συστατικά να αναλύουμε, να διαβάζουμε μαζί με το πανεπιστήμιο που ξεκίνησα, και ελπίζω να χαρείτε και εσείς με αυτό, τώρα που το λέω και δημόσια. Ε, ευτυχώς είστε εδώ και είμαστε εδώ μόνο για να εξελισσόμαστε. Ό,τι μου ζητάτε και ό,τι σας προβληματίζει και ό,τι σας απασχολεί, έχετε εμένα να τα μεταφέρω και ό,τι μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν, όλοι οι άνθρωποι, είτε που έχουν τα καταστήματα, είτε που έχουν τις εταιρείες, τα κάνουν και μαζί με σας μαθαίνω κι εγώ. Δεν μαθαίνεις μόνο εσύ. Εντάξει, λοιπόν, θέλω να σας πω, μεγάλη προσοχή στις αγορές σας και ό,τι πάρετε, όχι μεγάλη προσοχή, δεν εννοώ μην πάρεις 3 και 5 και 6, δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερκατανάλωση, μεγάλη προσοχή στο τι θα επιλέξει ο καθένας για τη δική του προσωπική ανάγκη. Ε, θα δώσω και συγχαρητήρια και δημόσια, όπως τους το είπα και στα μηνύματα για την ανάλυση ακόμα και τις εικόνες σας έχει από τις εργαστηριακές έρευνες και μελέτες των προϊόντων στο site. Εντάξει, οπότε μπαίνοντας στα link στα story, βρίσκοντας το κάθε ένα προϊόν που είδαμε απόψε εδώ, θα δείτε και τις μελέτες και πόσο γρήγορα έρχονται τα αποτελέσματα από το κάθε προϊόν. Οι αυξητικοί παράγοντες με τι δεν ταιριάζουν. Χρήσα μου θα το ξαναπούμε άλλη μία φορά. Οι αυξητικοί παράγοντες, τα μαύρα κουτιά, το σέρουμ δηλαδή το EGF και η κρέμα EGF, εντάξει, ε, δεν ταιριάζουν με γλυκολικό, με σαλκυλικό, με μανδελικό και με λάδια, τα οποία δυστυχώς δεν είναι ε, επεξεργασμένα σωστά ε, για το πρόσωπο. Εντάξει, με έλια που απευθύνονται και είναι εξευγενισμένα, είναι οξυγονόμενο καστορέλαιο ας πούμε, σου δίνω τώρα εγώ μια ιδέα, ένα hit, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όλα τα άλλα καλό θα είναι να αποφεύγονται γιατί δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε την επιδερμίδα μας και να μην αφήσουμε ε, τους αυξητικούς παράγοντες να δουλέψουν. Εντάξει, ούτε με ρετινόλη. Αγάπη, έχει ρετινόλη μέσα, τι λέγαμε τόση ώρα. Η κρέμα έχει παλμητική ρετινόλη. Παλμητική ρετινόλη, αυτή τη ρετινόλη που θέλει τρία σκαλοπάτια για να έρθει και να μετετραπεί σε ρετινοϊκό οξύ στην επιδερμίδα μας. Αυτά, χαίρομαι πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον BS Lab για την πρώτη επίσημη παρουσίαση στην Ελλάδα των προϊόντων B.O.S.T. Είναι πάρα πολύ τιμητικό να σε εμπιστεύονται, όχι απλά να δοκιμάζεις τα προϊόντα τους, αλλά να μπορείς να τα παρουσιάσεις και στον κόσμο για να γίνουν κατανοητά. Ε, του ε, του Οβάλτη, περιμένετε, Αχ, έχετε γράψει πάρα πολλά, περιμένετε, ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ. Όσα το ξέρουμε ήδη, έχουμε χαρεί πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κατατοπιστική, διδακτική, επί τη ουσία και πλήρω κατανοητή με τρόπο που να μπορούμε να μαθαίνουμε σωστά και αποτελεσματικά. Σε ευχαριστούμε για όλο. Και εγώ, αγαπημένη μου, τα live κάνουν καλό στην ψυχολογία. Ισχύει, αγαπημένη μου, αυτό. Ε, πλευρα, Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ε, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστούμε τον BS Lab. Τα λες μοναδικά. αγαπάς αυτό που κάνεις και αυτό είναι διάχυτο. Ευχαριστώ που το καταλαβαίνετε. Τώρα που δεν έχει ρεύμα, έκλεισε η θέρμανση. Αλλά έχω δεδομένα. Να εδώ. Θα με βρουν, έλα αγαπημένοι μου. Σταμάτα, ε, Κουκουλό σου. Σύση μου, ευχαριστώ. Χρήσα μου, ευχαριστώ. Αλεξάνδρα μου, τι λέει. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το live επέστρεψε η λάμψη και έφυγε η θλίψη από τα ματάκια σου. Ευχαριστώ αγαπημένη μου. Του οβάλει κρέμα πρωί και βράδυ. Ναι, του οβάλει κρέμα μπορεί να συνδυαστεί και το πρωί και το βράδυ. Ε, εντάξει. Ε, τι άλλο. Με τη ρετιναλδεΐδη φυσικά. Άνα 15 είναι ο κωδικός, ναι. Για 48 ώρες όπως είπε και η Πέρσα. Αν και δεν ήμουν από την αρχή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Θα το βάλω να το δω με την ησυχία μου. Ναι, αγαπημένη μου, φυσικά το αποθηκεύω. Κλείνω για να αποθηκευτεί. Ε, καλό βράδυ, καλό βράδυ Ιωάννα μου. Είναι επιστήμονα τη ομορφιά. Σα αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ, Λένα μου. Με τι κρέμα συνδυάζουμε τους οξυτικού παράγοντε. Ε, με όποια κρέμα έχεις αν δεν μπορεί να πάρει και την αντίστοιχη ε, της τη ε, ίδια εταιρεία. Ε, εντάξει. Λοιπόν, εννοείται θα κάνουμε ρουτίνε με αυτά. Θα ταιριάξουμε και τα υπόλοιπα μας ε, προϊόντα που ήδη χρησιμοποιούμε, αλλά θα μου δώσετε λίγο χρόνο να τα οργανώσουμε και να τα φτιάξουμε όλα σωστά. Εντάξει, λοιπόν, καλή σας νύχτα, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, θα σας χαιρετήσω, θα σας δώσω μια τεράστια αγκαλιά. Ε, δεν έχω μπάνιο <γι'> για απόψε να κάνουμε ε, ρουτίνα βραδινή μαζί, ούτε πρωινή αύριο. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα, αλλά είναι μόνο για ένα βράδυ. Ε, οπότε θα τα πούμε αύριο το μεσημεράκι, μαζί με παρεούλα εδώ, ε, μια παρεούλα που ξέρω ότι αγαπάτε κι εσείς πάρα πολύ. Εντάξει, ανεβαίνουν όλα σας story. Σας φιλώ, σας αγαπώ και μια τεράστια χάρη. Να μην ξεχνάς να φροντίζεις, να αγαπάς και να περιποιείσαι τον εαυτό σου. Ό,τι κι αν σου συμβαίνει, μην σε παραμελείς. Εντάξει, αυτό. Πολλά φιλιά. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Μπίες Λαμπ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ διπλά και για τον κωδικό και για την παρουσίαση. Καλό βράδυ. Γεια σας.